Μωρό μου εχθές που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουνα εκεί. Είχα πάει λαϊκή. Ηθοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, παρουσιαστής, κειμενογράφος. Ο Δήμος Μιλωνάς εμφανίστηκε στα καλλιτεχνικά δρόμενα της χώρας στη δεκαετία του 80 μέσω της ΕΡΤ, όπου παρουσίαζε μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά την πρωινή εκπομπή «Μια καλή μέρα είναι αυτή» και αμέσως ξεχώρισε για το ζεστό χαμόγελό του, την αμεσότητά του και πάνω απ' όλα για το χιούμορ του. Γυαλιά καρφιά. Από την και τη Γαρμπή. Από την και τη Γαρμπή. Πώς είστε. Χόρτα σε καλά πιλιά, Δήμο, σήμερα, έτσι. Είχε πολύ καλά παιδικά χρόνια και την ανατροφή του τη χαρακτηρίζει κουλτουριάρχη και εκπαιδευτική όσον αφορά στη μελέτη και στο διάβασμα. Όπως λέει, ήξερε να διαβάζει πριν πάει νηπιαγωγείο, αφού η γιαγιά του έκοβε τις επικεφαλίδες των εφημερίδων και του μάθαινε την αλφαβήτα. Τελείωσε τη Λεόντιο Σχολή, σπούδασε γαλλική φιλολογία και νομικά στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παράλληλα με τις σπουδές του στη νομική, συμμετείχε σε παραστάσεις του Πανεπιστημίου και έγραφε κείμενα επιθεωρήσεων. Δεν είχε πρόθεση να γίνει ηθοποιός. Στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου μπήκε εύκολα και από πολύ νωρίς φάνηκε ότι είχε αστήρευτο ταλέντο, με αποτέλεσμα να του ανοιχτούν πόρτες για μεγαλύτερα πράγματα. Παράλληλα με τις τότε τηλεοπτικές εμφανίσεις του, έπαιξε σε βιντεοτενίες και ταινίες της εποχής. Και ταυτόχρονα ξεκίνησε το τραγούδι με πιο γνωστά σουξέ του, τα κομμάτια «Είχα πάει λαϊκή» αλλά και το πασίγνωστο «Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου». Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου. Ο συνθέτης και στιχουργός έδωσε τραγούδια στο Λευτέρη Πανταζή, στη Θέλξη, καθώς και στους Διονύσης Χινά, Ανέστη Μαντά, Έλενα Παπαρίζου και πολλούς άλλους. Επίσης συμμετείχε σε επιθεωρήσεις, αλλά και σε άλλες κομικές παραστάσεις στο πλευρό δημοφιλών συναδέλφων του. Διπλός γλυκός καημός η αγάπη μου που η μοίρα μου έχει στείλει. Για ένα μεγάλο διάστημα έζησε στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν, η απώλεια του πατέρα του ήταν η αιτία να χάσει όλη την περιουσία του, με αποτέλεσμα να φιλοξενηθεί από τον Γιώργο Αλκαίο για 2 χρόνια στη Μήλο, ενώ έχει φιλοξενηθεί και στο σπίτι του ηθοποιού. Μια από τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής του, όπως έχει δηλώσει, ήταν το 2008 όταν δέχτηκε επίθεση από αγνώστους στο ισόγειο της πολυκατοικίας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και αποτύχει να γλιτώσει τα χειρότερα. Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, τη δεκαετία του 80 είχε κάνει ένα γάμο που δεν κράτησε πολύ, από τον οποίο είχε αποκτήσει ένα παιδί. Το Δεκέμβριο του 2017 γνωρίζει σε ένα νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας την Φόφη Κωνσταντινίδου, την οποία ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή και στις 12 Απριλίου του 2018, την ημέρα των γενεθλίων του, παντρεύτηκαν. Λόγω των επιχειρήσεων της συζύγου του στη Σμύρνη, το ζευγάρι πλέον πηγαίνει έρχεται στην Τουρκία. Αυτό το διάστημα έχει τελειώσει συγγραφικά ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Μαμά θα τον πάρω» και συζητάει με θέατρα για το ανέβασμα του έργου. Ενώ μετά το Πάσχα θα κυκλοφορήσει η μυθιστορηματική αυτοβιογραφία του με τίτλο «Έκπληξη ηλίου». Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εμείς καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα εδώ. Από τα λίγα πρόσωπα που δεν είχα τη χαρά έτσι, μέχρι στιγμής να γνωρίσω έτσι, προσωπικά από το χώρο των καλλιτεχνικών και της τηλεόρασης, αλλά και από τα πιο χαρακτηριστικά και των δικών μου, ας πούμε, έτσι, τηλεοπτικών αναμνήσεων. Πώς είστε? Είναι μια χαρά. Πανήρεμος και σκεπτόμενος. Ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν είναι αλληγορικό αυτό που λέω, ούτε κατ' επίφαση. Είναι στην πραγματικότητα. Και μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πολιτικός για να μπορέσω να καθορίσω κάποιες τύχες όσον αφορά τις αποφάσεις μου. Ό,τι μπορώ το κάνω μέσα από την καλλιτεχνική μου υπόσταση και ιδιότητα, μπορώ να πω, και όχι επαγγελματική. Αναφέρεστε βέβαια σαφώς στις τελευταίες εξελίξεις αυτές τις δραματικές. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι εδώ και κάποια χρόνια, και ναι, του τελευταίες είναι. Παρ' όλα αυτά όμως, από όσο γνωρίζω, έχετε ένα συνεχές πηγενέλα στην Τουρκία για επαγγελματικούς λόγους. Γνωρίζετε και από την άλλη πλευρά που λέει ο λόγος στην Τουρκία. Ναι, τη γνωρίζουμε. Την περιοχή της Σμύρνης. Τη Σμύρνη περισσότερο, έτσι. Η οποία δεν νομίζω να έχει σχέση, επειδή έχω εντρυφήσει και στην Κωνσταντινούπολη αρκετό καιρό και πάρα πολλά χρόνια πριν. Είναι εντελώς σε ένα διαφορετικό τοπίο, γιατί είναι μια περιοχή που έχει σχέση με τον τουρισμό και η περιοχή της Σμύρνης μέχρι κάτω, μέχρι απέναντι από τη Ρόδο, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η περιοχή είναι τουριστική περιοχή. Δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ, ας πούμε, να είναι αντιμαχόμενοι ή να
αντιδρούν όπως αντιδρούν άλλες περιοχές της Τουρκίας που είναι πιο, πολύ πιο φανατικοί. Εσείς δεν έχετε κάποια συγγενική σχέση, δεν φτερίζεσαι εκεί, έτσι. Όχι, δεν, χωρίς να έχουμε σχέση, ένα καλοκαίρι μου είπε η γυναίκα μου: θες να πάμε μια βόλτα στη Σμύρνη, επειδή είχε ξαναπάει, να δεις πώς είναι. Εγώ ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά και μην ξέροντας τι θα αντικρίσω. Και, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε 15 μέρες και σε ένα μήνα μετά ξαναπήγαμε και βρήκαμε σπίτι και νοικιάσαμε και αρχίσαμε να μένουμε. Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε εκεί? Η αισθητική της πόλης. Δηλαδή, όταν πας στη Σμύρνη, δεν θες να φύγεις, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την καλαισθησία της ρημοτομίας και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Εμείς τη δεύτερη μέρα που πήγαμε στο σπίτι, μέναμε σε περιοχή ανάλογη με την Πεντέλη εδώ, ας πούμε, σε ένα πεντάρι και πληρώναμε 150 ευρώ. Πεντάρι στην Πεντέλη δεν πληρώνει 150 ευρώ. Άχι, ναι, με κήπο μπροστά, κήπα πίσω και γκαράζ. Λοιπόν, κατεβήκαν τη δεύτερη μέρα και μας φέρανε κουρτίνες για τα παράθυρα και φαγητό σε τάπερ για να φάμε. Επειδή είμαστε καινούργοι. Γιουνάν, Γιουνάν, Αρκαντά. Δηλαδή, Έλληνες, Έλληνες, αδέρφια. Mm-hmm. Άσε που ανακάλυψα τελευταία ότι περίπου στο 1/3 του πληθυσμού των παραλίων της Σμύρνης υπάρχει DNA. Ελληνικό. Σαφώς. Ναι, γιατί ας πούμε η μουχτάρ της περιοχής, η κοινοτάρχη της περιοχής, η κυρία Πακιζέ Χανούμ, τέλος πάντων, ο γιος της, ο Ζαν και η οικογένειά της που γίνανε φίλοι μας πάρα πολύ, η καταγωγή τους είναι από τη Φλόρινα, Σακελαροπούλου λεγόσαντε τότε. Και πάρα πολύ είναι από την Κρήτη και από τη Ρόδο. Αλλά περισσότερο από Μακεδονία η περιοχή της Σμύρνης. Υπάρχει ελληνικό DNA. Αν θέλετε. Εν μέρη νέα ζωή στην Σμύρνη ήταν και ο λόγος που έχετε συμμετάσχει και σε παραγωγή του Netflix Τουρκίας. Είναι της Τουρκίας το Netflix, παραγωγή Netflix του παγκόσμιο, αλλά το branch είναι της Τουρκίας. Πώς προέκυψε, τι συνεργασία είναι αυτή, τι ακριβώς έχετε κάνει? Εγώ ανήκω σε ένα πολύ μεγάλο agency της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν βίντεό μου και φωτογραφίες. Και όποτε χρειαστεί κάποιος ρόλος, ο οποίος ανάγεται σε κάποιον, ο οποίος μπορεί να μιλάει και μια ξένη γλώσσα. Από ό,τι ξέρω, ξέρετε τρεις ξένες γλώσσες πολύ καλά. Ναι, αγγλικά, γαλλικά, που είναι και το σχολείο που τελείωσα, εν πάση περιπτώσει, και ιταλικά. Και το πτυχίο γαλλική φιλολογία έχετε τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Και θέλανε κάποιο ρόλο, εν πάση περιπτώσει, θέλανε κάποιον ο οποίος στο ρόλο αυτό να μιλούσε γαλλικά. Mm-hmm. Έναν κοσμηματοπόλη. Mm-hmm. Έκανα εγώ ένα δοκιμαστικό, το έστειλα με WhatsApp και εγκρίθηκε, εν πάση περιπτώσει, και πήγα και έκανα τα γυρίσματα στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή τη σειρά. Είναι σειρά του Netflix. Ρωσοτουρκική παραγωγή με τίτλο Βερτίνσκι TR. Θα υπάρξει και συνέχεια, πιστεύετε εκεί? Θα υπάρχει κάτι, έχω πληροφορίες για ένα σύριαλ, δεν ξέρω. Ναι, υπάρχει ένα σύριαλ το οποίο έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα και μπορεί να εμφανιστεί ο αδερφός του πρωταγωνιστή, ο οποίος έλειπε χρόνια στο εξωτερικό και γυρνάει, και αυτό και μιλάει ξένη γλώσσα. Οπότε μπορεί να μιλάω και λίγα τουρκικά, αλλά και να μην μιλάω, αυτοί έχουν στην παραγωγή τους τον τρόπο να σε ντουμπλάρουν. Αχα. Ναι. Η Κατερίνα η Μουτσάτσου ποτέ δεν μίλησε τουρκικά στο σύριαλ που έπαιζε. Αλήθεια. Ναι, έκανε. Είναι καλή όμως αυτή στην τηλεόραση και στις ταινίες και στις παραγωγές. Είναι καλή γιατί είναι ακριβή, ρίχνουν πολύ χρήμα στις παραγωγές τους. Ακριβώς το έχεις διαπιστώσει κι εσύ. Εννοείται. Οι παραγωγές τους δεν έχουν σχέση με τις ελληνικές, επειδή έχουν χρήματα και τις κάνουν. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι από τα γυρίσματα, ναι, γιατί βλέπω κάμερες πίσω. Ναι, ναι, ναι. Άριστε σετ. Είναι το 1930 νομίζω η εποχή που διαδραματίστηκε αυτή η σειρά. Και όλα από το πιο μικρό αντικείμενο μέχρι με τα ρούχα και οτιδήποτε χρησιμοποιείται. Όχι, λεπτομέρεια, είναι 1930. Α, ναι. Επιμένουν τόσο πολύ στη λεπτομέρεια. Άκουσα στο βίντεο ότι έχει τελειώσει η γαλλική φιλολογία. Έχω τελειώσει, Λεόντιο, γαλλική φιλολογία. Ναι. Και νομική επίσης. Τελειόφυτος νομικής, δραματική εθνικού. Αυτό. Και διάφορα. Και Σταυράκου. Από το ένα στο άλλο, πώς μεταπηδούσαμε? Ξέρω ότι κατάγεστε από οικογένεια δικηγόρων. Οπότε η νομική έχει να κάνει με αυτό προφανώς. Είχε να κάνει με αυτό μέχρι ενός χρονικού σημείου. Από εκεί και πέρα μεταλλάχθηκα. Άρχισα να γράφω μαζί με τον Γιώργο τον Περάκη, συμφοιτητή μου στην Κομωτινή, επιθεωρήσεις για το Πανεπιστήμιο. Να τις παίζουμε κάθε καλοκαίρι σε 1000 άτομα κοινό, φοιτητές περισσότερο. Στην Κομωτινή, στο προάβλιο της νομικής, και
άρχισα να παίζω κάποιους ρόλους εκεί στο ΦΟΘ, φοιτητικός όμιλος του θεάτρου κινηματογράφου, όπου εκεί ενετρέφησε και ο Λάκης, ο οποίος είχε αποφύτησε κάποια στιγμή, ο Λαζόπουλος, και κατέβηκε και πήγε στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό, το βοήθησε η Άννα και ο Τσιάνος, και άρχισε να δουλεύει στο Θεσσαλικό και μετά Αθήνα. Μείναμε εμείς οι νεότεροι, ακολουθήσαμε το φοιτητικό όμιλο θεάτρου κινηματογράφου δραστηριότητες του και ανεβάζαμε διάφορα έργα. Έπαιξα, ας πούμε, πρώτο έργο που έπαιξα ήταν στο Φώ Δημητράκη το Ζαρλά. Πολύ γνωστός ρόλος. Μετά έπαιξα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Φωνιά, του Ευθυμιάδη. Όλα αυτά, 81, κάπου τότε. Λοιπόν, θέλοντας να δώσει μια φίλη μου εξετάσεις στη δραματική σχολή του Εθνικού, μου είπε να τη βοηθήσω στην εκφορά του λόγου. Και αφού τη βοήθησε, εν πάση περιπτώσει, και παρευρέθη στις εξετάσεις, λέω: δεν δίνω κι εγώ, αυτό ξέρω το ρόλο. Έδωσα, πέρασα. Δεύτερος, δεν θυμάμαι. Αλλά μέχρι τότε, ας πούμε, δεν είχατε ποτέ, ας πούμε, σκεφτεί ότι θα ήθελα να κάνετε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι δεν θα γίνω ηθοποιός, όχι. Και μπήκα στην δραματική σχολή που με βοήθησε πάρα πολύ ο Τάσος Λιγνάδης, ο μπαμπάς του Δημήτρη. Του Δημήτρη Λιγνάδη, βεβαίως. Κατάλαβε, φαίνεται, τι ήθελα να κάνω και όταν του ζήτησα να αναβιώσω το παλιό έθιμο της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Κάνοντας επιθεώρηση, μου παρήχε όλο τον τεχνικό εξοπλισμό από το Εθνικό Θέατρο για να ανεβάσω την επιθεώρηση που ήθελα. Και μεταλλάσσοντας λίγο τον τίτλο που είχα γράψει για την Κομωτινή, πολύ νομική για το τίποτα, το έκανα πολύ εθνικό για το τίποτα, έγραψα νούμερα, μαζί έγραψαν και κάποια νούμερα και ο Σπύρος ο Μεταλλινός, αν θυμάμαι καλά. Και κάναμε μία παράσταση, μία επιθεώρηση. Πούλησα εγώ το μηχανάκι είναι μου. Είναι δύσκολο η επιθεώρηση είδος, ναι. Αλλά εκείνη την εποχή. Για μένα όμως δεν ήταν δύσκολο. Με αυτό ξεκίνησε. Ένα. Μα είχα πρώτη ποτέ την ελεύθερη σκηνή. Πηγαίναμε στο άλλο και βλέπαμε ένα ντάμ με παντάμ, ας πούμε. Δηλαδή ήταν για μένα κάτι πολύ βατό, γιατί το είχα εντρυφήσει ήδη 3 χρόνια στην Κομωτινή. Mm-hmm. Οπότε μπαίνοντας στη δραματική σχολή ήξερα κάποια πράγματα. Ενώ τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε, μου έλεγε η Τζόις, εγώ είχα μοιράσει προσκλήσεις στους παλιούς απόφοιτους του Εθνικού για να έρθουν σε εκείνη την παράσταση, το πολύ εθνικό για το τίποτα, και μου έλεγε: έλα, μωρέ, ποιοι θα έρθουν. Ήρθαν από το Τσαρούχι και το Βέγκο μέχρι την ελεύθερη σκηνή, Φασουλή, Παναγιωτοπούλου, μέχρι τη Μην Τενίση, τον Νίκο τον Μουρατίδη, όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς. Και μετά από μια εβδομάδα από αυτή την παράσταση, το πολύ εθνικό για το τίποτα, μου τηλεφώνησε ο Λεμπέσης, αείμνηστος παραγωγός ο Γιώργος, και μου είπε: θέλεις να κάνουμε μια νοικοκυρεμένη δουλίτσα. Εγκαινιάζω την ταράτσα του Λαμπέτη, το καλοκαιρινό. Και του λέω και εγώ: γιατί όχι. Έκανα μια ομάδα εκεί με τα παιδιά του Εθνικού, πήρα το Μιχαλάκη το Ρέπα, την Τζόι στην Ευήδη, την Νατάσα τη Μανίσαλη τη Σοχωρεμένη. Ήσασταν και συμφοιτητές με την Νατάσα Μανίσαλη. Με όλους αυτούς ήμουν συμφοιτητής στην ίδια τάξη της δραματικής του Εθνικού. Το Γιάννη το Μαυριτσάκη, το Δημήτρη τον Ντάρλο που έχει τώρα το θέατρο Πορεία, τον Οδυσσέα το Σταμούλη, τη Μαρία τη Φιλίππου και κάναμε τα παιδιά του Εθνικού. Έγραψε μουσική ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, έκανε χορογραφίες ο Γιάννης Οφλερή, μου έκανε σκηνικά κουστούμια ο Βασίλης Φωτόπουλος που έχει πάρει το Όσκαρ στο Ζορμπά του Κακογιάννη. Και ανέβηκε εκείνη η παράσταση το καλοκαίρι του 85 στην ταράτσα του Λαμπέτη. Έλα βουλή στον τόπο σου. Από εκεί και πέρα για 37 χρόνια. Αυτό μου το είπατε και με το που καθίσατε στην καρέκλα. Ναι, όταν, όταν κάνατε ένα πέρασμα να σκανάρετε το χώρο. Ψιθυρίσατε 37 χρόνια, ρε παιδί μου, μπροστά από αυτές τις κάμερες. Και λέω, όντως έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όχι, για μένα δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος είναι μια εφεύρεση των ανθρώπων για να κάνουν τις δουλειές τους μεταξύ τους. Είναι σαν να ήταν χθες. Δηλαδή, εγώ έχω γράψει ένα καινούργιο θεατρικό τώρα, το «Μαμά θα τον πάρω», έτσι είναι ο τίτλος του, και τον παίρνει στο τέλος, το γαμπρό. Όπου είναι 2 οικογένειες, είναι πολυπολιτισμική η οικογενειακή κωμωδία καταστάσεων. Έχει και τον Αφγανό της μέσα, τον Ιδραυλικό, έχει και τον Ιρακινό, έχει και τους Τσιγκάνους τους δικούς μας, έχει μια πασπερμία, Ουκρανίδα, βοηθός στο σπίτι κλπ. Και δηλαδή, εάν ανέβει αυτό το έργο, το οποίο κοιτάμε τώρα, μιλάμε με κάποιους παραγωγούς, είναι σαν να ξεκινάω τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος, γιατί υπάρχει χρόνος στο σύμπαν. Μπορεί κάποιοι επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι υπάρχει χρόνο στο σύμπαν. Καλά, για ναι. Μένα δεν υπάρχει χρόνο. Ο περισσότερος κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται έτσι. Τρομάζει λίγο ναι, περισσότερο. Είναι κάποια με το πράγματα. Δεν είναι σαν να τα έζησες και, ναι, και να ήταν χτες. Και να είναι πριν βέβαια, από 20 χρόνια. Βέβαια. Κύριε Μιλωνά, να πάμε να δούμε απαραίτητες διαφημίσεις και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Πήγα μια μέρα στο στούντιο και λέω του Ζερβάκη, του σκηνοθέτη. Του Σταύρου. Του Σταύρου Ζευράκη. Στο πρωινό καφέ με τη Ρούλα. Του λέω: έχω κάποια τραγούδια που έχουν μείνει. Του λέω: θες να βάλουμε ένα ακούσει. Του λέω: μου λέει: ναι, δώσ' το. Του πετάω την κασέτα γιατί ήταν ψηλάκι στο TPS.
κάθονται μέσα, ακούνε, βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. Τη λαϊκή θα πεις, τη λαϊκή! Επί 6 μήνες έλεγα τη λαϊκή κάθε μέρα, δια έλεος. Η τηλεόραση πότε μπήκε στη ζωή σας και πώς? Ήρθε σπίτι μου. Δηλαδή. Το χειμώνα του 85, η Άννα η Πρετεντέρη, η γυναίκα του Κώστα Πρετεντέρη, έτσι είναι, τέλος πάντων. Η Άννα μου έκανε μια πρόταση για ένα τηλεπαιχνίδι που παρουσίαζε ο Κώστας Ριγόπουλος στην ΕΤΕΝΑ. Ο Ριγόπουλος. Εσείς τι λέτε. Εσείς τι λέτε, εσείς τι λέτε, με τον Κώστα Ριγόπουλο. Τώρα. Όπου ήμουν εγώ, ο Κοντογιαννίδης, η Ζανίνου, ο Ξενίδης, η Πιτσούλη. Αυτό που με λυπεί τώρα, Ελεονόρα, είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει αυτή η όσμωση εκείνων των εποχών. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Παραγωγή ιδεών. Κάπου διάβασα μια απάντησή σας σε μια συνέντευξη που δώσατε. Δεν ξέρω, πρόσφατα. Δεν ξέρω να απαντήσω σε τι οφείλεται. Που λέτε ότι. Α, πολύ ωραία η τηλεόραση. Λίγο ουζάκι, λίγο τσίπουρο, λίγο μουσική. Και πιστεύω ότι εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90 μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Είχε μια δόση ειρωνίας όλο αυτό. Δηλαδή, τύπο ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στην τηλεόραση. Σήμερα που μιλάμε για το 2020. Εννοείται. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα τηλεόραση. Περνάνε πλάνα με κάποια παιδιά που μιλάνε. Μεταξύ τους λένε το ένα, κλαίνε, φωνάζουν. Για ποιο λόγο? Ας πούμε, βλέπω αυτό το σύριαλ, το Άγριες Μέλισσες, πώς το λένε? Ναι. Αυτό έτσι λέγεται. Οι Άγριες Μέλισσες, ναι. Πήγα κάτσα να το δω, ότι γίνεται χαμός, μόλις ήρθαμε από τη Σμύρνη, γίνεται χαμός. Κάθισα, το είδα, λέω, εντάξει, να φτιάξω μια σαλάτα, να φάω κάτι, δηλαδή, δεν το ειρωνεύομαι, ούτε απαξιώ. Απλά, σαν παραγωγή, δεν έχει σχέση με τις παραγωγές που γινόντουσαν δεκαετία του 80 και θεωρείται για τα φετινά, για τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται καλή παραγωγή. Για τα σημερινά είναι σαν να ξεκινάμε τώρα, αυτό λέω. Αυτό είπα σε μια άλλη συνέντευξη. Λέω, είναι σαν να ξεκινάμε τώρα. Ξεκινάμε τη δεκαετία του 80, πολύ ωραίες προοπτικές, άντε και το 90 θα γίνουν πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή, όπως λέει και ένας φίλος μου, πού μωρί. Εντάξει, εσείς έχετε δουλέψει όμως και με Ρούλα Κορομιλά, που η Ρούλα, ας πούμε, έκανε σύσκεψη 2 ώρες και έβγαζε σκαλίτες για 550 εκπομπές. Ναι, δεν το συζητάμε. Το μυαλό της, ας πούμε, ήταν σταμάτητο, πυροβόλο. Φοβερό αυτό φωτοπλάσμα και αυτοδημιούργητο, το οποίο έχει γεννηθεί για τηλεόραση, για να κάνει τηλεόραση, να είναι μπροστά, είναι προβολέας. Έκανε ένα μπαμ, ένα τεράστιο μπαμ στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Την ακολουθούσατε σε όλα τα χρόνια, ήσασταν μαζί σε όλα τα χρόνια της πορείας της? Όχι. Ξεκινήσαμε το 89 μαζί και το 93 στο πρωινό καφέ. Πρωινό καφέ θυμάμαι σίγουρα ότι έχετε. Ναι. Στο Μπράβο, γιατί εγώ θυμάμαι και Μπράβο. Όχι, δεν ήμουνα στο Μπράβο, δεν ήμουνα πουθενά σε τίποτα από ό,τι είχα φύγει για Αμερική. Αλλά μάθαινε ότι η Ρούλα με τη Φρόσο από πίσω. Ράλι, Φρόσο, ναι, ράλι. Ναι. Για ποιο λόγο, ενώ υπήρξε πολύ μεγάλη έτσι, προοπτική και εξέλιξη στην τηλεόραση, γιατί αφήσατε τα πάντα και φύγατε να πάτε στην Αμερική να ζήσετε? Από περιέργεια. Το είπα και προηγουμένως. Εγώ ήθελα να μάθω τι γίνεται με τη ζωή, με τον κόσμο γύρω μου. Δηλαδή, έκανα μια εκπομπή ένα χρόνο. Εντάξει, okay. Από εκεί πέρα πέθανε και ο Στάθος Διονυσίου. Από εκεί πέρα λέω, α, θα μαζεύουμε να φεύγουμε, να πάμε Αμερική. Να δούμε τι κάνατε. Την πρώτη φορά πήγα και έκανα τίποτα, διακοπές, 2 μήνες στο Λος Άντζελες. Και τη δεύτερη φορά πήγα, έμενα στο σπίτι του ξαδερφού μου, του Διονύση του Μιλωνά. Χαιρετώ, εξαιρετικός ξάδερφος, ο οποίος σπούδαζε στο UCLA. Έκανα μια παραγωγή για την ΕΤΕΝΑ με τίτλο «Εικόνες του Χόλιγουντ», mm-hmm. όπου πήρα συνεντεύξεις. Από πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ. Πήγα στα γυρίσματα του Τόλμη και Γοητεία. Δηλαδή δεν πιστεύω και ότι έχω κάνει. Και την εποχή που ήταν στο πικ. Γύρισμα στο στούντιο, όπως είναι αυτό το στούντιο, πήγα εγώ και γύριζα το γύρισμα. Έπινα ούζα με τον Εμίλιο Εστεβέζ στο γύρισμα. Τον αδερφό του Τσάρλι Σιν, εν πάση περιπτώσει. Και πάω στην συναυλία του Κάρλος Σαντάνα στο Greek Theater. Greek Theater τα λένε στην Αμερική, τα αμφιθεατρικά θέατρα. Και είπε στη διευθύντρια παραγωγής ο Κάρλος Σαντάνα ότι να πείτε στον παρουσιαστή ότι he had to be proud to be Greek. Δηλαδή να είναι περήφανος που είναι Έλληνας. Γι' αυτό άφησε και το φωτογράφο μου. Η μοναδική φορά εκμυστηρεύτηκε στη διευθύντρια παραγωγής πάλι. Ότι άφησε φωτογράφο επί σκηνής και πήρε φωτογραφίες από τη συναυλία. Δηλαδή ήταν επί σκηνής ο φωτογράφος μου και έπαιρνε τον Κάρλο Σαντάνα με το στάντ να παίζει και την κιθάρα του και δίπλα ο Τίτο Πουέντε να παίζει κρουστά. Συνεντεύξεις με τον David Wolper, το μεγαλύτερο ever παραγωγό όλων, στη Warner, ας πούμε, όλων των εποχών. Ήμουν ακολλητός με το γιο του, το Mike Wolper.
Αυτός του λέω, θέλω να κάνω συνέντευξη με τον μπαμπά και με πήγε στα παλιά στούντιο της Warner και του έκανα συνέντευξη. Αυτή ήταν τόσο εύκολα προσεγγίσιμη. Δεν ήταν, αφού μου λέει ο Γιώργος ο Βογιατζής που το γνώρισε το 90 και είμαστε κολλητοί από τότε, μου λέει πώς τους γνώριζες όλους αυτούς. Λέω, κοίταξε, στον Άρνοντ Κόπελσον, ο παραγωγό του Πλατούν, με έστειλε η Αλίκη. Μου λέει, θα πας να βρεις το. Γιατί τον είχε βοηθήσει όταν ήθελε να κάνει κάποια γυρίσματα ο Κόπελσον στην Ελλάδα. Πήγα και τον βρήκα, όταν του είπα Αλίκη Βουγιουκλάκη, του είπα του Κόπλισον, τρελάθηκε. Με κάλεσε σπίτι του, τρώγαμε κλπ. Παραγωγάρα. Φρέντι Φίλις, Κορίνα Τσοπέη, σπίτι τους. Έκανα συνέντευξη στην Κορίνα. Στον Άρνοντ Κόπελσον έκανα συνέντευξη στον Ντέιβιντ Γουόλπερ και τι να του πω, ένα ρολάκι, ξέρω εγώ, το 90, να περάσω, να κάνω ένα πέρασμα. Δεν το εκμεταλλευτήκατε. Ψυχανεμιζόμουν και πέρναγα καλά στο Λος Άντζελες και έκανα βόλτες με τον Γιώργο τον Βογιατζή. Δεν το εκμεταλλεύτηκα τότε, δεν ξέρω. Έχετε μετανιώσει? Πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα εάν στις ευκαιρίες που είχατε στη ζωή εκμεταλλευόσασταν διαφορετικά κάποια πράγματα, γνωριμίες ας πούμε, ή την κατάλληλη στιγμή να είσαστε στο κατάλληλο μέρος? Κοίταξε να σου πω. Για να μην μου δώσει σήμα ο εγκέφαλος να κάνω μερικά πράγματα τότε, είπα να πει ότι υπήρχε κάποιος λόγος μεταγενέστερα. Τον βρήκατε, τον ανακαλύψατε στο πέρασμα. Ναι, τον βρήκα. Έχει κάτσει εκεί κάτω. Η σύζυγός σας, η τρίτη σύζυγος, έτσι. Ναι, ναι, η αλλά δεν μπορώ, θα μου επιτρέψετε να το πω, ότι όταν καθίσαμε με τον κύριο Μιλωνά και τον ρώτησα, διαβάζω τις σημειώσεις μου, δύο ή τρεις γάμους έχετε κάνει. Μου είπατε τρεις, αλλά δεν είναι οι άλλοι δύο. Τον πρώτο ήταν μια μελαχρινή, δεν τη θυμάμαι. Με τον δεύτερο έχω αποκτήσει ένα γιο. Αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτήν λέει εμπιστεύομαι, αυτήν αγαπώ. Εάν είχα γίνει ηθοποιός τότε, δεν θα γνώριζα τη Φόφη Κωνσταντινίδου. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα έχω. Είσαστε πάντως μαζί από το 2018. Γνωριστήκατε τέλη του 17 Χριστούγεννα και είσαστε μαζί από το 18. Ναι. Μέχρι όμως το 18, που δεν είχατε ανακαλύψει το λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να είχαν γίνει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Άκουσα στο βίντεο λοιπόν ότι περάσατε αρκετές δυσκολίες. Για παράδειγμα, μία από αυτές ήταν όταν χάσατε τον πατέρα σας, που στάθηκε, λέει, και η αιτία να χάσετε όλη σας την περιουσία. Αυτό δεν μπορώ να το συνδυάσω. Πώς έγινε δηλαδή? Λόγω χρεών, ξέρω, κάτι τέτοιο, ναι. Υπήρξαν τέτοιες καταστάσεις, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, προφανώς είχε κάνει κάποια ανοίγματα και δεν κάτσανε. Τέλος πάντων, εγώ δεν περίμενα ποτέ να ζήσω από χρήματα κάποιων άλλων, ούτε της οικογένειάς μου. Τα δημιούργησα μόνος μου. Ναι, αλλά δεν περιμένατε όμως να πρέπει να χάσετε κι εσείς τα δικά σας χρήματα για χρέη αλλωνών, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εντάξει, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δεν θα κάτσουμε τώρα να κλαίμε. Ό,τι έγινε, ό,τι έγινε, έγινε. Έτσι, από περιέργεια την περίοδο εκείνη, αποφασίσατε να πάτε να ζήσετε και στη Μήλο μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με τον Γιώργο Αλεξέο. Ναι, πήρα τον Γιώργο τηλέφωνο και μου λέει: ετοιμάσου να κατέβεις στο νησί. Πήγα, νόμιζα ότι θα κάτσω, ξέρει. Ήταν Μάρτιος, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Τέλος πάντων, έκατσα. Και επειδή ο Γιώργος έχει 10 πολυτελείς, πώς λέγεται, 10 πολυτελή καταλύματα, μπορώ να πω, με το τζακούζι τους απ' έξω κλπ. Μια χαρά, εξαιρετικά, δίπλα στη θάλασσα. Και επειδή εγώ μιλάω τρεις γλώσσες και έτσι είμαι λίγο ευπροσίγουρος, μου λέει, θέλεις να κάνεις μια απόπειρα να υποδέχεσαι, ξέρω εγώ, τον κόσμο κλπ. Του λέω, κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως υποδέχομαι κόσμο μια ζωή. Και δούλεψα 2 σεζόν, 2 καλοκαίρια, στο καταλήμματα του Γιώργου, με τρομερή εμπειρία εκεί, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία και δένοντας περισσότερο τη φιλία μου μαζί του, γιατί είναι ένας εξαιρετικός. Είναι μια φιλία που την κρατούσε όμως χρόνια, γιατί ξέρω ότι... Από το 93. Ως τυχουργός πλέον του είχατε δώσει και τραγούδια του Γιώργου. Ναι, ναι. Εγώ πάντως, ειλικρινά, ήταν από τις πληροφορίες που δεν γνώριζα. Αυτές. Ήξερα ότι είσαι στιχουργός, αλλά ότι κάποια συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία τα έχουμε σιγοτραγουδήσει όλοι γιατί έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, δεν ξέρω την δικά σας. Για ποια λες, τα χαλιά. Και για τον χαλιά, και για του Αλκαίου και για του Πανταζή. Το Πανταζή έδωσα τα χαλιά στον Νίκο, τον Φλωρινιώτη. Το απογείωσε. Άλλη παραγωγή με τον Κωνσταντίνο τον Μπατζή στο στούντιο. Άλλη εκφορά, ερμηνεία, πώς να πω. Έγινε εντελώς διαφορετικό το τραγούδι. Δηλαδή ο Πανταζή το λέει 18 χρόνια. Ας το πει και ένας πιο νέος. Και τώρα ετοιμάζουμε και το επόμενο. Επόμενο τι? Με τον Νίκο. Νίκος Ιωάννης Αποστολίδης. Έτσι γράφεται, αναγράφεται στο Facebook. Και έτσι θέλει να τον λέμε. Τι είναι? Είναι ο γιος του Γιάννη Φλωρινιώτη. Α, είναι ο γιος του Γιάννη Φλωρινιώτη. Ναι. Και ετοιμάζετε δουλειά μαζί. Τραγούδι. Ήδη του έχω δώσει τα χαλιά, σου λέω. Αυτό σου έλεγα τώρα. Ότι του έχω δώσει τα πάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά και το απογείωσε το κομμάτι. Και τώρα ετοιμάζουμε και το καινούργιο να του δώσουμε.
Να το πω. Ναι. Αποκλειστικότητα. Εννοείται. Νίκος Φλωρινιώτης, Νίκος Ιωάννης Αποστολίδης, έχει τα μάτια που λατρεύω. Το γνωστό το έχει το στα μάτια το δικό που λατρεύω. Μου, ναι, ναι. Έχει τα μάτια, και τα μάτια που λατρεύω. Αυτό. Ποιο το έχει πει, η Σαμίου το έχει πει. Θέλξη το έχει πει αυτό. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Θα το πει ο Νίκος πάλι καινούριο του, το επόμενο σου ξέρει. Σκέψου τι θα γίνει. Γιατί το έδωσε αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα το πει άντρας. Ένα, ένα τραγούδι που το έχει πει γυναίκα, είναι μεγάλο, ήταν μεγάλο σουξέ με γυναίκα, καιρός να γίνει μεγάλο σουξέ και με άντρα. Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή ζούμε και στην εποχή που είναι πάρα πολύ της μόδας τα remake. Το είχα πάει λαϊκή, υπάρχει περίπτωση να ξαναπαίξει. Το είχα πάει λαϊκή προοριζόταν για παράσταση μουσική, η οποία δεν έγινε και μείναν τα τραγούδια. Γι' αυτό έκανα γίνω το δίσκο στη Sony τότε. Και μου είχε δώσει όλα τα τραγούδια περίεργους τίτλους. Όλα τα τραγούδια είχαν περίεργους τίτλους. Ναι, ναι, από θαυμάστρια παρουσιάστρια. Ναι, αυτό ναι, γράψει ναι, ναι, ναι. Κουρεύτηκα γιατί παντρεύτηκα, παντρεύτηκα γιατί κουρεύτηκα, κάτι τέτοιο. Ερωτεύτηκα γι' αυτό κουρεύτηκα. Αυτό ναι, είναι μπράβο. Κλέον Γρηγοριάδης στίχος. Αλήθεια. Είναι στο δεύτερο δίσκο, θα τα κάψω. Κλέον Γρηγοριάδης, τον ξέρουμε όλοι. Εννοείται, ηθοποιός. Ναι. Και μουσική ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Τα παιδιά από την Πάτρα, μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης ο Καραλής, το Μανουλάκι. Στην Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα μανουλάκι, μούρλια θηλυκό, μου είπε και το χαρτσιλίκι και δεν πλήρωσα τον Νίκη ούτε το ηλεκτρικό. Και ούτε φυλάκι στο μαγουλάκι δεν μου είχε δώσει το μανουλάκι. Γιάννης Καραλής, μου έχουν δώσει τραγούδια. Δηλαδή, απίστευτοι άνθρωποι, ας πούμε, τέλος πάντων. Η λαϊκή, θέλω να μου πείτε. Ήταν ένα τραγούδι φαινόμενο, δηλαδή δεν υπήρχε. Παιδί μου, είχαν μείνει αυτά τα τραγούδια. Ήταν σαν σλόγγαν, ας πούμε. Πήγα μια μέρα στο στούντιο και λέω του Σερβάκη. Του σκηνοθέτη, του Σταύρου. Του Σταύρου Ζευγάκη. Στον πρωινό καφέ με τη Ρούλα. Του λέω: έχω κάτι για τραγούδια που έχουν μείνει. Του λέω: θες να βάλουμε ένα ακούσει. Του λέω: μου λέει, ναι, δώσ' το. Του πετάω την κασέτα γιατί ήταν ψηλά και στο TPS. Κάθονται μέσα, ακούνε, βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. Τη λαϊκή θα πει, τη λαϊκή. Επί 6 μήνες έλεγα τη λαϊκή κάθε μέρα, δηλαδή έλεος. Του λέγα: Σταύρο και σήμερα, ναι, μου λέγουν σπάσει τα τηλέφωνα. Και πήγα περιοδίες στην Κύπρο, στη Γερμανία με τη λαϊκή. Ναι, σαν τραγουδιστή, πε το μου αυτό. Ότι έχω ζήσει αυτό το τραγουδιστικό, ότι βγαίνω και έχει πλατό από κάτω. Μιλωνά αγαπάμε στην Ιρεβέργη. Είχα πάει λαϊκή και εγώ από κάτω. Ναι, το έχω ζήσει και νομίζω αυτό. Ότι ήταν ο ύμνος της σύγχρονης τότε νοικοκυράς. Ναι, μπορεί, μπορεί. Όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, που θέλατε να επιστρέψετε και δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Τι να κάνω, Ελεονόρα μου, στην τηλεόραση. Γιατί υπήρξε αυτή η εποσία. Δηλαδή, τι project να κάνω. Αν γύριζε όμως η Ρούλα Κορομιλά. Με τη Ρούλα θα έκανα σοου βραδινό. Και μαζί σου θα έκανα σοου βραδινό. Λοιπόν, εσύ μπορείς να μεταλλαχθείς. Δηλαδή, ενώ τώρα είσαι μια πάρα πολύ καθώς πρέπει και ευγενέστατη και μορφωμένη που φαίνεται κάνει μπαμ παρουσιάστρια, φιλοξενώντας διαφορετικού περιεχομένου ιστορίες, θα μπορούσες να αλλάξεις εντελώς ρότα, εντελώς διαφορετικό, με άλλο ντύσιμο, με άλλο μαλλί και με άλλο στήσιμο και να κάνεις ένα σοου. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Έχω κάνει ήδη πολλά, έτσι. Έχω δοκιμαστεί και έχω πειραματιστεί αρκετά, αλλά η αλήθεια είναι ότι σοου εκτός από κάποια εορταστικά βραδινά δεν έχει τύχει να κάνω, γιατί ήταν και πέρασα και εγώ, πέρασα και τη γενιά και την περίοδο που δεν γινόντουσαν τέτοιες παραγωγές, γιατί περνάγανε δύσκολα οικονομικά τα κανάλια. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν λείπει αυτή τη στιγμή ένα σοου, ναι, όπως τα έκανε η Ρούλα, ας πούμε, από την τηλεόραση? Ένα ρουλέικο, όπως λέω εγώ. Ένα ρουλέικο σοου. Ένα ρουλέικο. Λείπει. Υπάρχει κάτι που να βλέπετε στην τηλεόραση και σας αρέσει, ή όλα αυτά τα χρόνια να το είδατε και να πείτε αυτό ήταν ωραίο? Το νησί. Αλλιώς βλέπω online. Από πρόσωπα τηλεοπτικά σας αρέσει κάποιο? Ο Νίκος ο Μουτσινάς. Ο Νίκος. Τον θεωρώ τον καλύτερο παρουσιαστή ever. Το βράδυ, πού θα κάτσεις μετά τα μεσάνυχτα? Σε σένα θα μείνουνε. Και δεν το λέω για να κάνω βούρτσα, δεν με ενδιαφέρει βούρτσα και το έχεις καταλάβει. Σε σένα θα μείνουνε. Να σας πάω λιγάκι έτσι και σε κάτι πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή και αναφέρομαι βέβαια στην γνωριμία με τη σύζυγό σας. Εδώ είναι και η φωτογραφία από το γάμο σας, είπαμε. Είναι 12 Απριλίου του 18. Σωστά τα θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Η μέρα των γενεθλίων σας. Αν υπολογίσουμε ότι γνωριστήκατε τα Χριστούγεννα του 17, μιλάμε για έρωτα και ραβδοβόλο μπαμ μπαμ, έτσι. Ναι. Πώς έγινε αυτό, πού γνωριστήκατε? Σε ένα club restaurant όπου με φώναξε κάποιος φίλος μου, ο οποίος ήταν εκεί υπεύθυνος. Και μου λέει, έλα να βγεις, ξέρω, ξεκόλα από το σπίτι σου, βγες. Πήγα εγώ εκεί, είχε και μια ορχήστρα με πάρα πολύ καλούς μουσικούς και μια τραγουδίστρια. Σηκώθηκα, είπα το. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι, είπα κανένα δύο. Μου λέει κι άλλο φωνάζανε. Και ήταν μια παρέα από κάτω με
κάπως πιο όριμες κοπέλες. Και με φωνάξαν στο τραπέζι, στο στυλόζα εκεί που καθόντουσαν και εγώ έκατσα τυχαία. Δεν ξέρω τίποτε, ναι, δεν ξέρω πώς, δίπλα στη μέλουσα σύζυγό μου, πας περιπτώσει, όπου ήταν μέσα στην καλλιχαρά, μέσα στο γέλιο, μέσα στην πλάκα, μέσα στο χιούμορ και λέω, δεν το πιστεύω, τι είναι αυτό, ξέρεις. Ξαφνικά βλέπεις κάποια ταύτιση. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον έτσι? Η αμεσότητα στην ατάκα της. Άρα έχει έξυπνη. Δηλαδή, πριν από σώσω την κουβέντα. Έχει και έχει χιούμορ. Ναι, εννοείται. Εγώ χωρίς χιούμορ τι δεν είμαι. Δεν υπάρχω. Δεν μπορώ. Ακόμα και στις πιο δραματικές στιγμές της ζωής μου κάτι θα βρω και θα λένε δεν ντρέπεσαι, μου λένε. Τι να ντραπώ, αφού μες στη ζωή είναι όλα. Είναι balance. Όλα. Και το καλό και το κακό. Γι' αυτό. Την επόμενη λέει μέρα πήρατε σβάρνα όλα τα μεζεδοπαλία. Σε πόσα πήγατε? Σε ό,τι υπάρχει στην Κεσαριανή. Σε ό,τι υπάρχει στην Κεσαριανή. Πόσες ώρες ήσασταν μαζί? Από τις, ξεκινήσαμε 6:30-7 η ώρα το βράδυ και τελειώσαμε 2 η ώρα που την πήγα στο σπίτι της για να την αφήσω. Συνόδευα το αυτοκίνητό της, γιατί είχα και εγώ αυτοκίνητο. Και η απόφαση του να προβείτε σε ένα γάμο από τη στιγμή που το είχατε ξανακάνει άλλες 2 φορές και δεν σας είχε βγει. Δεν ήταν ιδέα δικιά μου. Ήταν ιδέα της σύζυγου μου και την ακολούθησα. Ναι. Δεν σας είχε, ας πούμε. Δεν της πρότεινα εγώ να την παντρευτώ. Εκείνη μου πρότεινε. Εκείνη, δηλαδή, ναι. Μας επιτρέπει να μας αποκαλύψετε έτσι κάποιες λεπτομέρειες? Μου λέει, είμαστε τόσους μήνες μαζί, γιατί μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα, πάση περιπτώσει, μείναμε μαζί στο σπίτι, το οποίο θα ήταν και σπίτι δικό μου μετά από 3 μήνες. Αφού μου λέει, είμαστε τόσους μήνες μαζί, μου λέει, το επισημοποιούμε, γιατί δεν είναι ωραίο ούτε σένα να λένε ότι συγκατοικείς με κάποια φιλενάδα, ούτε εμένα μου αρέσει. Πάει να πει ότι είχε αρχές αυτή η γυναίκα στη ζωή της, τις οποίες σεβάστηκα. Και αυτό της και αμέσως, αβλεπή της, εννοείται ότι θα παντρευτούμε. Και μου ήρθε και μια ιδέα της, λέω να παντρευτούμε την ημέρα των γενεθλίων μου. Πού, μου λέει, λέω εκεί που παντρευτήκαν οι γονείς μου, στον Άγιο Δημήτριο, στο Λουβαδιάρι. Και ήρθαν καλεσμένοι στο γάμο, από τον Αντίπα μέχρι τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη, μέχρι τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον στιχουργό. Μας πάντρεψε η Άννα η φόν σου. Α, ναι. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραία. Την Άννα την γνωρίζετε από την περίοδο και όλα του. Όσο καιρό μένατε και στο σπίτι του ηθοποιού, έχετε μείνει, νομίζω, έχετε φιλοξενηθεί από το σπίτι του ηθοποιού. Ναι, βέβαια. Τεράστη. Μετά που γύρισε από τη Μήλο, μου λέει, η Άννα δεν έρχεσαι να μείνει μέχρι να βρει σπίτι σε εμά. Και εγώ βαριόμουν να βρω σπίτι και παρέμεινα εκεί. Μα είναι και πολύ ωραίο το περιβάλλον εκεί. Εξαιρετική δουλειά αυτό που κάνει. Δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Έχει... Αυτή είναι πρωτοπόρο σε αυτό που έχει κάνει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο στην Ισπανία υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Α, σαν, ναι, οργανισμός. Ναι. Foundation, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο της, γιατί το ζει. Ανάτι, εδώ είναι και η φωτογραφία, ναι, έτσι, ναι, από το γάμο σας και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο Σπύρος, ο Κώστας ο Βενετσάνος. Ο κύριος Βενετσάνος, μπράβο, ναι. Που τον λέει η γυναίκα μου Βενετσιάνο. Της λέω, όχι Βενετσιάνο, είναι Βενετσάνος. Όχι Βενετσιάνος. Πάντως, έχετε κρατήσει επαφές και ανθρώπους που έχετε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις από εκείνα τα χρόνια, έτσι, τα τηλεοπτικά. Ναι, με αυτούς που έχουμε συνάδει έτσι εγκεφαλικά και πνευματικά, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το χιούμορ, το οποίο είναι καθοριστικό, το έχω πει 100.000 φορές, έχουμε μείνει σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Φίλοι και... Σημαντικό. Και σαν επαφή μεταξύ μας. Θα ήθελα να σχολιάσουμε και μια ακόμα δήλωση που κάνατε σε μια συνέντευξη πρόσφατη, ότι δεν έχει χτυπήσει αρκετά χρόνια το τηλέφωνο σας για δουλειά. Θέλω να μου πείτε αν αυτό σας προκαλεί έτσι πίκρα ή όχι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Mm-hmm. Δεν με πικραίνουν κάτι. Έτσι όπως το διάβασα, δεν μπορούσα να καταλάβω όντως αν είναι. Όχι. Μερικές φορές λέγονται πράγματα τα οποία είναι η απτή πραγματικότητα. Είναι, δεν έχει το χτυπήσει το τηλέφωνό μου εδώ και αρκετά χρόνια για δουλειά. Ήταν μια δήλωση. Δεν ήταν ούτε, δεν έκρυβε από πίσω ούτε παράπονο, ούτε πικρία, ούτε τίποτα. Η απτή πραγματικότητα είναι. Απλά και γιατί να χτυπήσει η Ελεονόρα μου η δουλειά? Όταν το διαβάζεις, δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος με τι ύφος το λέει. Ναι. Γι' αυτό ήθελα να τοποθετηθούμε σε αυτό. Γι' αυτό έκανουμε και αυτό το βίντεο, για να δηλώσω τα πράγματα πώς είναι στην πραγματικότητα. Γιατί να χτυπήσει το τηλέφωνο? Δεν συμφωνώ με αυτό το ερώτημα. Παίρνουν πιο νέους και πιο. Δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα όμως που φέρνουν τα πιο νέα ονόματα είναι, ναι, αυτό. Ναι, αλλά που θα δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα βγαίνει εν το συνόλο στις παραγωγές που γίνονται. Δεν τους ενδιαφέρει η λεπτομέρεια. Δεν ενδιαφέρουν πια οι λεπτομέρειες στη ζωή μας. Mm-hmm. Τώρα θα σας ρώταγα τι άλλο να περιμένουμε ή τι να περιμένουμε από εσάς, αλλά μου έχετε ήδη πετάξει 2 βόμβες. Γιατί το άλλο, το θεατρικό που έχω γράψει. Α, βέβαια, το θεατρικό και ένα βιβλίο στα σκαριά. Σκέψου Μαρκίζα θεάτρο. Μαμά θα τον πάρω. Ουρές. Το έχει διαβάσει από τον Κοντογιαννίδη, τον Κιμούλη, τον Αρτσόγλου και μου είπανε δεν είναι για να. Είναι για 5 χρόνια να πάει αυτό. Μα
βλέπεις μέσα κάθε καρδιά σκαρίδι, αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, που βλέπουμε στις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο οικογένειες. Η οικογένεια του ταξιτζή και της νύφης και η οικογένεια του γαμπρού. Όπου δεν ξέρουν την καταγωγή τους, η οικογένεια του γαμπρού, της νύφης, από πού κατάγονται η οικογένεια του γαμπρού, και ανοίγει το δεύτερο μέρος η πόρτα και είναι στο κατώφλι μαμά, μπαμπάς, γαμπρός. Γεια σας! Χειροκρότημα, πέφτει το θέατρο. Σκέψου να δεις Κοντογιαννίδη, Κούκουρα, γιαγιό. Και αυτή να είναι καταγωγή τους τσιγκάνη, τρίτη γενιά, ζάμπλουτη. Δηλαδή, δεν λέω ότι... Το κάστο όμως το έχετε στο μυαλό σας. Βέβαια. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ. Κι εγώ. Και χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Και θα περιμένω να δω. Αν θα τον πάρει τελικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.